Καλησπέρα. Γεια σας. Βλέπετε και το στόλισμα. Εδώ και τον Δεκόρ, εδώ πέρα έχουμε και τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντολφ. Το ξέρεις ότι... Και το σπιτάκι μας από κάτω, μην το ξεχάσεις. Ναι. Το ξέρεις ότι παλιά μου φωνάζανε Ρούντολφ γιατί συνέχεια όταν έχει κρύο κοκκινίζει η μύτη μου. Αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, ναι, είναι ωραίο. Έτσι, είπαμε να στολίσουμε λίγο έτσι, να φτιάξει διάθεση. Να σας κάνουμε και λίγο παρέουλα αυτές τις μέρες που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερες, οικογενειακές, γιορτινές. Στολίγει παντού. Έχει κρύο, η αλήθεια είναι. Μας βλέπετε έτσι ντυμένα. Με τα παλτό μας. Εδώ στο Λυκαπητό η αλήθεια είναι, επειδή είμαστε και σε ένα ύψος, είναι ακόμα πιο κρύο. Ναι, εδώ πέρα έχει άλλο κλίμα πάντα. Οπότε, άμα έρθετε, να έχετε σίγουρα ζακέτα και μπουφάν. Γιατί σίγουρα. Πάντα ο αέρας είναι αυξημένος, όπως και το κρύο. Να προσέχετε, να ντύνεστε καλά. Οπότε, ναι. Έτσι, σήμερα είπαμε να κάνουμε έτσι ένα περίεργο θέμα, το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ακριβώς στενάχρονο, γιατί δεν θέλαμε να πιάσουμε στενάχρονο. Όχι, απλώς μία μέρα ξεκινήσαμε να το συζητάμε εδώ που ήμασταν στην κουζίνα. Mm-hmm. Είναι για τα συναισθήματα λίγο και πώς τα διαχειριζόμαστε. Και επειδή η αριστεία σε αυτό έχει εντρυφήσει περισσότερο, είπαμε γιατί να μην το μοιραστούμε και με εσάς. Έτσι. Γιατί... Μιας και μας προβλημάτισε εμάς τις ίδιες. Εν ώψη και γιορτών, σκεφτήκαμε ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μιας που τελειώνει και σιγά σιγά και το 2021 και μπαίνουμε στο 2022, να κάνουμε έτσι ένα προσωπικό αναλογισμό. Απολογισμό. Αχ, εγώ το ξέρω ότι το κάνω κάθε χρόνο αυτό. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες δεν ξέρω, πάντα με πιάνει. Ναι. Και έτσι κάνω λίγο απολογισμό της χρονιάς. Πώς ξεκίνησε, τη συγκρίνω με την προηγούμενη. Ναι. Κάνω έτσι έναν έλεγχο του. Ναι. Πώς θα πήγαμε, αναπτυχθήκαμε, δεν αναπτυχθήκαμε. Να ξέρεις, ο προσωπικός εντός εισαγωγικών έλεγχος, δηλαδή. Η αξιολόγηση του αξιολόγηση, αυτό έψαχνα, μπράβο. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα και από τα πιο σημαντικά δώρα που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Γιατί δεν έχει να κάνει με το τι κάνουμε με τους υπόλοιπους, με τη σχέση μας που δημιουργούμε με τους άλλους. Ναι. Έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Και αυτή είναι από τις πιο σημαντικές, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετική ιεραρχία. Η αλήθεια είναι πως καλό είναι να ξεκινάμε από εμάς. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι σύνηθες να κρίνουμε τον ένα τον άλλον γιατί το κάνει, γιατί μου μίλησε έτσι, γιατί συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο και ξεχνάμε το εγώ. Ναι, απλά δείχνουμε. Ναι, ναι. Και το λέω και για μένα, γιατί γενικώς και εγώ προσπαθώ να το ξεπερνώ και η αλήθεια είναι πως μια και τώρα έρχεται το τέλος της χρονιάς, η επόμενη είναι ακόμα καλύτερα, να έχουμε μια καλύτερη έκδοση του εαυτού μας από την προηγούμενη. Δυστυχώς είναι έτσι στην ανθρώπινη φύση μας να συγκρινόμαστε με τους άλλους και να κοιτάμε πάντα το τι κάνει ο άλλος, το τι κάνει ο άλλος, γιατί καμιά φορά αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε καλά, δηλαδή να έχουμε θετικά αποτελέσματα, όταν βλέπουμε ότι κάποιος προοδεύει, να θέλουμε και εμείς για τον εαυτό μας. Ναι, αυτό, να σου πω κάτι, να βλέπεις ένα θετικό χαρακτηριστικό του άλλου, είναι ωραίο να θέλεις να το μιμηθείς, να το ενστερνιστείς και να προσπαθείς μέχρι ένα βαθμό να το, να το αξιοποιήσεις, σε περιπτώσεις. Ναι. Αλλά και απ' την άλλη υπάρχει και η κακή πλευρά εντός εισαγωγικών κομματιού αυτού, που είναι η κακομεταχείριση. Και η λάθος προσέγγιση των χαρακτηριστικών των άλλων, που σημαίνει ότι κάποιες φορές δεν τα εστερνιζόμαστε, τα πλάθουμε εντός εισαγωγικών με έναν τρόπο τον οποίο δεν μας εξυπηρετεί και στο τέλος καταλήγουμε να κάνουμε κακό σε εμάς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και στους γύρω μας, σίγουρα. Εννοείται. Γιατί ξεκινώντας με τον εαυτό μας, μετά επεκτείνεται και στους άλλους. Άρα η προσωπική αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε, γιατί στο συγκεκριμένη αυτή διαδικασία μπορούμε να καταλάβουμε τι μας προσφέρει καλά χαρακτηριστικά και μας βοηθάει και εμάς σε καθημερινή βάση και τι όχι. Εσύ το κάνεις αυτό με τον απολογισμό, το παθαίνεις. Κοίταξε, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, είναι κάτι το οποίο το παραμερώ, δηλαδή το κάνω ανά κάποια χρονικά διαστήματα. Αλλά καμιά φορά ξέρεις όταν πιάνεσαι στην καθημερινότητα, γιατί πρέπει να είμαστε τελείως ρεαλιστές και ούτε να δεν θα κάτσουμε τώρα στην εκπομπή να πούμε ότι «Α, ναι, το κάνω κάθε εβδομάδα και κάτι». Εντάξει, εμείς είμαστε αυτές που είμαστε αληθινές, δεν πρόκειται να προσποιηθούμε. Έτσι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι το κάνω πολύ σπάνια, αλλά προσπαθώ όταν το κάνω να αξιολογώ τον εαυτό μου ρεαλιστικά, δηλαδή να μην προσπαθώ να δικαιολογώ κάποιες πράξεις μου, δηλαδή. Είσαι αυστηρή, δηλαδή. Ναι, είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό δεν είναι πάντα καλό, αλλά προσπαθώ να είμαι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για τον εαυτό μας, είναι μερικά κομμάτια τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ο άλλος αμέσως. Αλλά είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, γιατί έχω και κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες για μένα, σε υγιές βαθμό πάντα. Σημαντικό, σημαντικό. Γενικώς πάνω μέτρων άριστον. Ναι. Εσύ? Αχ, ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, αλήθεια είναι. Ναι. Προσωπική αξιολόγηση κάνει. Ναι, ναι. Είναι αυτό που σου είπα τώρα στο τέλος της χρονιάς. Κάθε χρόνο με πιάνει γενικώς. Και εντάξει, καμιά φορά λες ότι
τι θα μπορούσα να έχω διορθώσει και σε παίρνει λίγο από κάτω, αλλά προσπαθώ να το παίρνω σαν κίνητρο για να το βελτιώσω την επόμενη χρονιά. Γιατί εδώ είμαστε για να αναπτυχθούμε. Εγώ ξέρεις τι έχω πάρα πολύ, που ξέρεις καμιά φορά το πιστεύω ότι το έχουμε πάρα πολλοί κόσμος και είναι έτσι ένα κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο όμως μπορούμε να το βελτιώσουμε, δηλαδή είναι στα πλαίσια του χαρακτήρα μας που μπορούμε έτσι να κάνουμε μικρές κινήσεις κάθε μέρα για να το βελτιώσουμε. Είναι ότι καμιά φορά όταν είμαι με άτομα τα οποία τα αγαπώ πολύ και είμαι πάρα πολύ κοντά τους, στεναχωριέμαι για μικρά πράγματα και μετά φτάνω στο σημείο, ρε παιδί μου, ξέρεις, να με παίρνει τόσο πολύ από κάτω που λέω, ρε παιδί μου, και μετά δημιουργούνται ξανά άλλες παρεξηγήσεις. Είσαι υπερπροστατευτική και ακριβώς το εκφράζεις με λάθος τρόπο, ας πούμε. Ναι, καμιά φορά που αυτό, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο μείγμα, αλλά προσπαθώ κάθε χρόνο να το βελτιώνω, γιατί είναι έτσι στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ σημαντικό το πώς εκφραζόμαστε με τους γύρω μας. Γιατί στο τέλος είναι και σχέση με τον εαυτό μας. Είναι λίγο αντιστρόφως. Συνδέονται λίγο κατά κάποια, με την, και με την καλή και με την κακή την έννοια. Φαντάζομαι. Έτσι, ναι. Τώρα πάλι έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή και το έχουμε πάει από το ένα κομμάτι στο άλλο. Πάντα πριν τις εκπομπές συζητάμε και λέμε, λέγω αριστερά, θα πάμε ένα, δύο, τρία βηματάκια. Μην μπερδευτούμε, μην φτάνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Δεν γίνεται ποτέ. Ποτέ όμως. Αλλά νομίζω αυτό είναι και τώρα τη εκπομπή μας. Γιατί έτσι είμαστε αληθινές. Δεν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο σενάριο. Έτσι και θέλουμε να κάνουμε έτσι μια ευχάριστη αναδρομή. Εν ώψη τώρα και των γιορτών και αυτά, να έχουμε έτσι μια χαρά, μια διάθεση έτσι θετική. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιορτές, τρελαίνουμε, δωράκια για τους αγαπημένους σου. Έτσι, έτσι. Είναι, κλασικά είναι ότι, ό,τι χρειάζεται για να κάνεις ένα reset, δηλαδή με τον Μπένιο. Ναι, πραγματικά, τέλεια, το ξέβρασες τέλεια, τέλεια. Ναι, ο πρώτος, δηλαδή με τον Μπένιο ο πρώτος χρόνος λες, αλλά χωρίς να είμαστε αυστηροί να πούμε ότι τον πρώτο μήνα θα κάνω, θα από εδώ, θα από εκεί. Σιγά σιγά, δηλαδή βάζουμε μικρούς στόχους και τα και τους, στόχους. Ναι, στόχους, το πω σωστά. Δεν πειράζει. Σαρδάμ. Και που λες, ήθελα να σου πω πάνω στο θέμα μας, μία σαν ιστορία, άρθρο ήταν βασικά που το είχα διαβάσει. Συγγνώμη, δεν σε έβλεπα. Ναι. Ήταν σαν άρθρο που είχα διαβάσει, που λοιπόν έλεγε λοιπόν για μία γυναίκα στην Αμερική, η οποία είχε πάει να ψωνίσει σε ένα σούπερ μάρκετ, όπως κανονικά, σικά, στον καθένα. Και έρχεται λοιπόν μία μάνα με 12 παιδιά. Δικά της. Ναι. Από όλων των ηλικιών, δεν ξέρω, τα είχε πάρει μαζί και τα λοιπά. Και πώς το λένε, και έτσι όπως ήταν, είχαν μπει στο διάδρομο που ψώνιζε η άλλη γυναίκα. Ένα βανάκι είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να ήταν, πώς το λένε, δίπλα από το σπίτι τους, ξέρω εγώ, και να είχαν πάει όλοι μαζί. Ναι, μπορεί. Και για να δεις ποιο είναι το μάθημα της ιστορίας αυτής. Τέλος πάντων, γινόταν χαμός εκεί πέρα. Τα δύο παιδιά δεν άφηναν, από τα δύο πιο μικρά, δεν άφηναν τη μία κυρία να περάσει, τέλος πάντων, απέναντι. Και φαινόταν η μαμά τόσο εκνευρισμένη και τόσο φροντισμένη από όλο αυτό το. Που ξεκινάει να κάνει επίθεση στην άλλη τη γυναίκα. Που δεν πιστάσει. Αντί να πει στα παιδάκια τη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και κάνει τέλος πάντων διάφορο είδου επιθέσει, ότι και σε ενοχλούν τα παιδιά μου. Και εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Και είδα το εκνευρισμό στα μάτια σου. Ενώ και η γυναίκα η άλλη, παραδόξου, γιατί εντάξει, σχεδόν κανένας μου μπορεί να μην το έκανε, απαντήθηκε με καλοσύνη. Δηλαδή τη έλεγε ότι, α, δεν πειράζει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω εγώ, που μετακινήσετε τα παιδιά για να περάσω. Και άλλη. Ήταν ψύχρεμη δηλαδή, ναι, δεν αντιδρούσε έντονα. Ναι. Δεν διευκρίνιζε το άρθρο βέβαια αν είχε κάποια ειδικότητα στην ψυχολογία και είχε κατανοήσει εκείνη μέσω των σπουδών της την κατάσταση. Εντάξει, αυτή. Μπορεί μέσω της νοημοσύνης, της ναι, συναισθηματικής να το είχε αντιληφθεί. Μπορεί όντως, αλλά επειδή μου σκέφτηκα με το που συζητάγαμε αυτό τώρα, μου ήρθε κατευθείαν αυτή η ιστορία και λέω: κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, πόσο φροντισμένη ήταν αυτή η μάνα που άθελά της. Δηλαδή δεν το σκέφτηκε ότι θα κάνω επίθεση. Γι' αυτό μετά. Ναι. Θυμός. Εκεί ξέσπαγε σε εισαγωγικά. Ναι. Άμα το σκεφτείς, όλοι μας καθημερινά ξεσπάμε κάπου, απλά μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Εμείς συνήθως, η αλήθεια είναι πως αυτό που και παρατηρώ και μου συμβαίνει είναι ότι ξεσπάμε σε αυτούς που αισθανόμαστε πιο κοντά μας πολλές φορές. Ναι, πολύ. Και καμιά φορά αυτό είναι πολύ καλό γιατί μπορούμε να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας, αλλά δεν είναι και καλό και για τους γύρω μας. Δηλαδή πρέπει να το κατανοούμε μέχρι ένα βαθμό, να το οριοθετούμε δηλαδή. Να βάζουμε ένα όριο, σίγουρα. Εγώ το είχα πρόσφατα το πέρασα ένα τέτοιο στάδιο, ας το πούμε έτσι, που τελειώνει στο πανεπιστήμιο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και πάει στο στάδιο της εργασίας. Ναι. Γιατί αυτή η μετάβαση είναι πραγματικά τεράστια. Δηλαδή, πας σε συνεντεύξεις, μιλάς με άτομα του κλάδου σου.
Και όσο να είναι, θέλεις να δείξεις ένα καλό πρόσωπο, γιατί θέλεις να σε πάρουν. Ναι. Το έχεις ανάγκη να ασκήσεις το επάγγελμα. Οπότε από αυτά τα στάδια του άγχους και λοιπά ήταν πραγματικά πέρασε 40 κύματα. Δηλαδή με το που τα έλεγες αυτά μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Πρέπει να έχεις στρεσαριστεί πάρα πολύ εκείνη την περίοδο και να έχεις... Γενικώς, πάντα ήμουν πάρα πολύ αγχώδης και από τα πρώτα χρόνια, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια της σχολής μου. Και με το που ήρθα στους Αγίους Ισιδώρους, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Ναι. Και το είδα και τώρα. Δηλαδή, πήγαινα σε συνεντεύξεις και είχα στο νου μου ότι αγχώνομαι, αλλά με το που έμπαινα στην συνέντευξη, ήθελα απλά να δείξω ποια είμαι, να είμαι ειλικρινής και να μην φοβάμαι. Και δεν υπήρξε καμία συνέντευξη που να κόλλησα ή να κόμπλαρα ή να είπα κάτι που να μην ισχύει. Οπότε, εντάξει, είχα μπει και τα δυναμικά. Αλλά το πριν ήταν, εντάξει, ήταν πολύ αγχωτικό, όντως. Πρέπει δηλαδή να είναι πάρα πολύ αγχωτικό, γιατί σκέψου ότι πολλά παιδιά είναι τώρα στο πανεπιστήμιο και εσύ το βίωσες, οπότε το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα και από και μένα. Και με τα μαθήματα, γιατί μόλις στο πανεπιστήμιο το πιο δύσκολο είναι πέραν το ότι πρέπει να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα, το να περνάς μαθήματα συγκριτικά με το λύκειο και ότι είναι διαφορετικό. Και με αυτό. Το που πεις όμως δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Το ξεπερνάς. Ναι, και αυτό. Αλλά σκέψεις τώρα μετά που τελειώνεις το πανεπιστήμιο και πρέπει να μπεις στην αγορά εργασίας και να ψαχτείς και να κάνεις. Που είναι άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να προσαρμοστείς. Ποια είναι η συμβουλή σου, ας πούμε. Γιατί πολλά παιδιά το περνάνε στην ηλικία μας τώρα. Πάρα πολλά και οι γονείς μπορεί να βλέπουν τα παιδιά τους έτσι να δυσκολεύονται και να απογοητεύονται. Η δική σου συμβολή, σας είσαι, επειδή το πέρασες, ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι έχω μία συνάδελφο στη δουλειά που είναι στην ηλικία μου, αλλά είναι περισσότερο χρόνο. Είναι περίπου 6 μήνες παραπάνω. Και τις πρώτες εβδομάδες μου λέει πώς είναι, πώς σου φάνηκε, μου λέει, γιατί ήταν πολύ έντονες η καθημερινότητα λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας. Οπότε κατευθείαν που μπήκα στη δουλειά δεν κράτησα καθόλου. Συνεχώς μαθαίνω πράγματα και πραγματικά είναι αυτό που χρειαζόμουν, αυτό που ήθελα. Και μου λέει πώς φάνηκαν οι πρώτες μέρες, αντέχεις, μου λέει. Και της λέω ότι το πιο δύσκολο απ' όλα ήταν ο εαυτός μου. Δηλαδή το να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, να προσαρμοστείς στο πώς δουλεύει η συγκεκριμένη εταιρεία. Η αγορά εργασίας είναι τελείως διαφορετική από αυτό που έχουμε στο νου μας. Η θεωρία με την πράξη επίσης, η θεωρία δηλαδή τι μαθαίνεις στη σχολή. Με τον εφαρμόζω, δεν έχει καμία σχέση, εννοείται. Οπότε αυτό κυρίως η ανάπτυξη του εαυτού μου ήταν το πιο δύσκολο. Αλλά πάνω στη συζήτησή μας προσπαθώ να σκεφτώ αν αυτή η μετάβαση είχε έτσι τα διακυμάνει στην ψυχολογία μου. Δηλαδή δεν ξέρω άμα σου φαινόμουν θυμωμένη όλο αυτό το διάστημα, δεν ξέρω. Εγώ όταν ας πούμε... Πολλές φορές είναι αυτό που σου λέγα πριν ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι. Ναι. Εγώ ας πούμε όπως έβλεπα τη Σύση, όταν τέλος πάντων που το είχε έρθει και από τη δουλειά της και προσπαθούσε μετά να βρει δουλειά, ξέρω εγώ, πάνω στο αντικείμενό της, την έβλεπα πάρα πολύ. Πώς να το πω, ήταν ένα πολύ πεσμένη ψυχολογικά και θυμάμαι και τη το έλεγα. Ναι. Ναι, δηλαδή την έβλεπα και ότι δεν ήταν αυτό της, δεν ήταν χαρούμενη, δεν γέλαγε. Γέλαγε όταν θα κάναμε, κάποια πλάκα θα κάναμε. Αλλά γενικότερα δεν μου φαινόταν αυτό. Δηλαδή ήταν λες και είχε χαθεί στο πλαίσιο των προβλημάτων της, ναι, των προβλημάτων σου. Και ξέρω εγώ, χανώσουν πάνω στο συννεφάκι σου και μετά δεν μπορούσες να δεις πέρα από αυτό. Μπορεί, βλέπεις, ας πούμε, είναι κάτι τώρα που δεν το κατάλαβα. Εντάξει, είναι κάτι που το περνάνε. Είναι βγαίνεις μωρέ από την ασπίδα μάλλον προστασίας σου και είναι ότι πρέπει να το περάσεις και αυτό. Μα και μέσα στην ασπίδα προστασίας που εγώ, ας πούμε, έχω ακόμα τις σπουδές και σπουδάζω κτλ. Εγώ έπαθα το ίδιο πράγμα που λες τώρα το Σεπτέμβριο που ξεκίνησα να μπαίνω. Τέλος πάντων, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μπήκα στην κατεύθυνση της εγκληματολογίας και ξεκίνησα να διαβάζω ενεργά πλέον το πλαίσιο αυτό. Σε πιάνουν και αμφιβολίες. Μ' αρέσει τελικά το αντικείμενο, δεν μ' αρέσει, είναι για μένα, μου ταιριάζει. Είναι όλα αυτά ερωτήματα τα οποία. Πραγματικά επηρεάζει τον πυρήνα σου γιατί και την ψυχοσύνθεσή σου σε μένα προσωπικά και προσπαθείς έτσι με κάποιο τρόπο συναισθηματικά να το... Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι άμα δεν δουλέψεις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή άμα δεν το δεις στην πράξη μπορεί να έχεις κάτι στο μυαλό σου που για σένα είναι το τέλειο μέχρι να φτάσεις στην πηγή και να το διαπιστώσεις.
Ναι. Αλλά εδώ είμαστε για να κάνουμε και. Είμαστε τόσο νέοι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγή καριέρας και πορείας θέλουμε. Απλά ξέρεις τι πρέπει να μάθουμε σαν νέοι, γιατί το έχουν πάρα πολύ νέοι αυτό. Ναι. Να μάθουμε να ελέγχουμε τις συναισθηματικές μας έλξεις και τις συναισθηματικές μας παρορμήσεις. Ναι. Γιατί καμιά φορά το βάζουμε την ταμπέλα ότι έλα μωρέ, είμαι νέα, γι' αυτό δεν μπορώ να το. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πρέπει να μάθουμε είναι από τώρα. Σαν δικαιολογία το λες δηλαδή. Ναι. Πρέπει να μάθουμε από τώρα και να κατανοούμε από τώρα καλύτερα τον εαυτό μας, ας πούμε, γιατί θυμώνουμε τόσο εύκολα, γιατί στεναχωριόμαστε τόσο εύκολα, γιατί απογοητευόμαστε τόσο εύκολα, ναι. Γιατί δεν προσπαθούμε περισσότερο. Όλα αυτά. Μου προκαλεί ένα άγχος αυτό που λες τώρα, άμα το σκεφτούμε καθημερινά. Αλλά μία στο τόσο ναι, είναι ναι. Η αυτοαξιολόγηση είναι πολύ σημαντική. Κοίταξε, δεν γίνεται να το κάνεις και καθημερινά, γιατί άμα το σκεφτείς. Αλλά δεν γίνεται, ναι, εννοείται. Θα σε πιάσει ψυχαναγκασμός και είναι αυτό που φτάνει στην υπερβολή. Όχι, όχι. Όλα με μια ισορροπία. Με ένα μέτρο, ναι, ακριβώς. Ούτε να μην το κάνουμε ποτέ και να τα αφήνουμε όλα και να λέμε έλα μωρέ δεν πειράζει, αλλά ούτε να το κάνουμε και κάθε μέρα και να πεις ότι αν δεν περάσει η μέρα μου και δεν κάνω προσωπική αξιολόγηση δεν μπορώ να πάω για ύπνο. Βέβαια. Καλά, ακριβώς. Εννοείται. Εντάξει, μετά φτάνουμε και στο άλλο σημείο. Εννοείται. Αλλά να περάσουμε και από την άλλη αντίπερα όχθη που λέμε, γιατί πολύ μιλήσαμε για το θυμό και για τα αρνητικά συναισθήματα και για τα όλα. Ότι θυμάμαι, όχι θυμάμαι, καλά τώρα πρόσφατα το πέρασα, ότι το excitement, το ενθουσιασμός. Ναι. Τέλος πάντων, πόσο ενθουσιασμένη ήμουν την πρώτη μέρα στη δουλειά. Ήταν λες και πήγαινα πρώτη μέρα σχολείο. Έτσι. Με τα καινούργια παπούτσια, με την τσάντα, με τα όλα. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Είχε έρθει μια μέρα πριν στο ναό, η αλήθεια είναι, και τη βλέπαμε. Και είναι έτσι. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις και άτομα από τα οποία τα αγαπάς και είσαι όντως κοντά. Γιατί με τη Σύση δεν είναι ότι απλά κάνουμε τις εκπομπές, διακονούμαστε κτλ. Είμαστε όντως κοντά. Στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, θα μιλήσουμε και από μηνύματα και τηλέφωνα. Και είναι δηλαδή πολύ όμορφο αυτό, γιατί όντως υπάρχει φιλία μεταξύ μας. Όπως και με όλες τις διακονήτριες του ναού, υπάρχει φιλία και αδελφική και είναι προσωπική. Είναι αληθινό. Πραγματικά, τόσο πολύ που με σταθήκανε, που με αντέξανε τόσο καιρό που ήμουν λίγο. Ευχαριστώ. Ναι, οφείλω να το πω δημόσια. Και έχω να πω κιόλας και ότι εσείς με αντέχει όταν λέω τα εγκληματολογικά. Εντάξει, έτσι. Έχουμε αναλύσει, να ξέρετε, στην κουζίνα περί εγκληματολογικών κλπ. Και εγώ γενικώ είμαι και λίγο φοβητσιάρα. Ναι, ναι. Εκφύσεως, αλλά εντάξει, καλό είναι να έχεις μια έτσι σφαιρική γνώση. Όταν μπαίνεις στις περισσότερες λεπτομέρειες, λέω εντάξει, αριστερά τώρα δεν μπορώ να ακούσω. Πες τα με την Βέλη που είναι λίγο πιο ανεκτική. Ναι, αλλά... ναι, έχετε όντως η Βέλη πάρα πολλά χρόνια. Όντως μαθαίνουμε πολλά πράγματα η μία από την άλλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι σημαντικό γιατί είναι και σαν σύστημα. Πώς να το πω. Πώς θα το λέγαμε, σύστημα. Δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Που σε σηκώνει όταν πέφτεις. Α, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβες, τώρα δεν μου έρχεται ακριβώς η λέξη. Δεν πειράζει, αλλά... το περάσαμε το νόημα. Ναι, αλλά είναι έτσι, είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο έχουμε, είναι οικογενειακό, είναι απλό και κάθε φορά, γιατί μπορεί να τύχει μια μέρα εγώ να μην είμαι ψυχολογικά καλά, να μην είσαι εσύ, βέβαια, οτιδήποτε. Μα να σου πω κάτι, όλα αυτά τα απλά είναι που σου μένουν. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε τις υπερβολές και όχι. Αυτό το απλό, ένα μήνυμα, το να δεις ότι πραγματικά νοιάζεται ο άλλος και ότι σε έχει στην έννοια του, στο μυαλό του. Και ανάγκη, γιατί η ανάγκη δεν είναι μόνο με την κακή έννοια που τη σκεφτόμαστε ότι ας έχω ανάγκη και αυτά. Γιατί καμιά φορά μπορεί να είσαι τόσο δεμένος με τον άλλον, να τον αγαπάς τόσο πολύ που στις δύσκολες στιγμές να τον έχεις όντως ανάγκη. Ναι, καλά. Την καλή έννοια. Σίγουρα. Γιατί καμιά φορά δένουμε τις λέξεις με κακά νοήματα και μας μένει μετά το κακό να υπάρχουν και πολύ καλά νοήματα. Ναι, βέβαια. Και βλέπεις ότι και σε αυτές τις καταστάσεις που εντάξει είναι μια, ρε παιδί μου, δεν είπα ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή η μετάβαση, απλά ότι σε δίνει ακόμη περισσότερο. Με την εργασία σου και δίνεται. Και είναι τα πάντα. Δεν κάστονται τώρα πρόβλημα, δεν λέω το συγκεκριμένο. Όπως για παράδειγμα τώρα με τον κορονοϊό που και καθίσαμε σπίτι μας και εντάξει, όσο να ήταν μια δύσκολη κατάσταση και που εν τέλει εμείς δεν την πέρασαμε τόσο δύσκολα γιατί είχαμε μια την άλλη και με τα κορίτσια και ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Αν το σκεφτείς, κανένα πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όταν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει. Και όχι μόνο ανθρώπινα και πνευματικά, γιατί πλέον εντάξει είμαστε και στην εκκλησία, οπότε πρέπει να αναφέρουμε και το πνευματικό, αλλά όταν έχεις ένα σύστημα υποστήριξης, αυτή ήταν η λέξη που ήθελα πριν, πάντα όλα τα προβλήματα είναι πιο υποφερτά. Βέβαια. Έτσι, οπότε... Ωραίο, αυτό ακούστηκε και πολύ επιστημονικό, το έχει διαβάσει κάπου, μου άρεσε. Μπορεί, δεν ξέρω. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Έτσι, οπότε
νομίζω είναι πολύ όμορφη τη συζήτηση, έτσι όπως το φέρνουμε πλευρικά. Γιατί άμα το σκεφτεί κάποιος, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάνουμε την εκπομπή, μπορείτε να σκεφτείτε. Εγώ, ας πούμε, τώρα σκεφτόμουν τα άτομα που νιώθω κοντά μου, τα αγαπάω, με αγαπάνε. Και είναι πολύ ωραίο τώρα που τελειώνει η χρονιά να κάνουμε αυτό τον απολογισμό και να σκεφτόμαστε αυτά τα άτομα και να τα ευχαριστήσουμε. Βέβαια. Και η δύναμη τη αγάπη, πόσο τα υπερνικάει όλα. Τα πάντα, τα πάντα. Πραγματικά όλα. Και όσο μπανάλ και αν ακούγεται το συγκεκριμένο, γιατί εντάξει, οι φιλόσοφοι το έχουν αναλύσει ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες κλπ. Είναι, εγώ τουλάχιστον το έχω βιώσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και που είμαι εδώ πέρα, και ότι όλα μπορούν να τα πάντα ξεπεραστούν και να τα... Και όλοι μαζί τα περνάμε και πιο εύκολα, όπως ανέφερες. Μα έτσι κι αλλιώς είναι και αυτό που είπες, ότι τα απλά είναι και τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, ναι. Το απλό, δηλαδή η αγάπη είναι ένα πράγμα τόσο απλό και τόσο πολύπλοκο ταυτόχρονα. Είναι απλό να αγαπάς τον άλλον, αλλά είναι πολύπλοκο το να το δείχνεις και να το εκφράζεις. Καλά. Ειδικά το να το εκφράζεις εκεί πέρα είναι που κολλάνε όλα τα πράγματα. Ναι. Αλλά άμα το σκεφτείς, είναι απλό. Είναι απλό. Αλλά είναι πολύπλοκο για μας. Δηλαδή, χανόμαστε τη μετάφραση. Πραγματικά. Έτσι, τη μεταβίβαση. Αυτά τα ωραία για σήμερα. Νομίζω ότι εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, που δεν τα είχα αναλύσει τόσο πολύ στο μυαλό μου, είχα να πάρω πάρα πολλά από τη σημερινή μας έτσι συζήτηση. Να ευχηθούμε στον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να τα περάσουν πάρα πολύ ωραία με τα αγαπημένα τους άτομα και όπως ήδη το θέλουν. Έτσι. Να τους ευχαριστήσουμε και πάλι για όλα. Για και όλη λίγο την και τα αγαπημένα μας άτομα να συνέχεια, ευχαριστήσουμε. Και... Να πούμε ένα προσωπικό ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Ακόμα και το τελευταίο διάστημα, όσους έχουμε γνωρίσει και μας έχουν στηρίξει. Να πούμε ένα ευχαριστώ. Να κάνουμε έτσι το προσωπικό μας απολογισμό με μία ευχάριστη νότα. Σίγουρα. Αγάπης. Μην είμαστε τόσο αυστηροί μόνο με τον εαυτό μας, μην είμαστε. Έτσι, λίγο, να δίνουμε και λίγο χρόνο να ανασένουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, γιατί οι ρυθμοί δεν βοηθάνε και όλα τρέχουν κάθε μέρα, συνέχεια. Και έτσι λίγο να περνάμε και ωραία, να ευχαριστιόμαστε και με τον εαυτό μας. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα. Τον πατέρα, όλα ως τώρα, τι να πω, είναι αυτό που λέμε ότι η αγάπη είναι τόσο απλή, αλλά και τόσο περίπλοκη να την εκφράσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευχαριστούμε τα άτομά μας, ειδικά και τον πατέρα, ο οποίος δίνει πνοή σε τόσο κόσμο. Και σε εμάς τις ίδιες. Σε εμάς. Και με τη βοήθεια και την αγάπη του, την ανιδιοτελή. Έτσι. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Και τα λέμε στην επόμενη μας εκπομπή.